Το μέτρημα χάνεται και οι καταγγελίε για ηλεκτρονική εξαπάτηση είναι πλέον σχεδόν καθημερινότητα για την κοινωνία τη Κρήτη. Οι κυβερνοεγκληματίε δρούν ανενόχλητοι και με τρόπο αριστοτεχνικό, με αποτέλεσμα παρά το θόρυβο που τα απανοτά περιστατικά προκαλούν, όλο και περισσότεροι να πέφτουν στα δίχτυα του. Τελευταίο θύμα του, μια 33χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, Δέχθηκε στο κινητό τη τηλέφωνο ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο εμφανιζόταν ω Αποστολέα η τράπεζα που διατηρούσε καταθέσει. Με το πρόσχημα τη επικαιροποίηση των προσωπικών τη στοιχείων για λόγου ασφαλεία, την παρέπεμπε να πληκτρολογήσει του κωδικού τη και ακολούθω να ολοκληρώσει τη διαδικασία, απαντώντα σε γραπτό μήνυμα από τετραψήφιο νούμερο, που ουσιαστικά άνοιγε διάπλατα το δρόμο στου επιτίδιου για πλήρη πρόσβαση στο λογαριασμό τη. Δεν υπήρχε τίποτα στην όλη διαδικασία που να κινήσει υποψίε στην νεαρή γυναίκα. Μία ημέρα αργότερα αντιλήφθηκε πω η κάρτα τη ήταν μπλοκαρισμένη και απευθυνόμενη στην τραπεζά τη, ανακάλυψε πω ο λογαριασμό τη είχε αδειάσει. Εμβρόντιτη η 33χρονη ενημερώθηκε πω σε έξι διαφορετικέ συναλλαγέ οι απαταιώνε είχαν αφαιρέσει από το λογαριασμό τη συνολικά 3.000 ευρώ. Προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία, τονίζοντα εμφαντικά πω η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα καλωστημένη. Και δεν υπήρχε τίποτα στην πλατφόρμα, τα link και τα μηνύματα που δέχτηκε που να διαφέρει από εκείνα ενός πραγματικού τραπεζικού ιδρύματος. Η μητέρα μου έπεσε θύμα ενός τέτοιου είδους εγκλήματος. Ε, της είχαν ζητήσει χρήματα για ένα κοντινό του συγγενή. Και ζήτησαν τα στοιχεία. Η μητέρα μου δεν τα έδωσε φυσικά, αλλά τι σου είπε τέλο πάντων να, να επικοινωνήσουν κάπω αλλιώ. Τη έστειλε ο το... τέλο πάντων εγκληματία, να το πούμε έτσι, τα, τα στοιχεία του δικού του Ιμπαν, και, ώστε ε, να εντό εισαγωγικών να την ψαρέψει για να δώσει και αυτή τα στοιχεία τη και για να γίνει η ανταλλαγή. Ε, και έτσι έγινε, τη έδωσε τα στοιχεία και αφαιρέθηκαν, αφαιρέθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό χρημάτων. Προκαλεί πραγματικά προβληματισμό η έκρηξη των περιστατικών εξαπάτηση. Μόνο την τελευταία εβδομάδα σε τοπικό επίπεδο καταγράφηκαν περιστατικά με μαϊμού λογιστέ να πείθουν μέσω τηλεφώνου τα θύματα του για την επιδότηση των 600 ευρώ για το ρεύμα. Με πλασματικέ δίθεν κερδοφόρε επενδύσει μέσω διαδικτύου και με διαδικτυακέ αγγελίε για ανύπαρκτα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Μου από κανονικό αριθμό στο κινητό μου ένα link. Δεν το πάτσα, δεν το κάνω, το άνοιξα. Του λέω εντάξει, μου ήρθε το μήνυμά σου και μου λέει μπορεί να μου το κάνει αντιγραφή να μου το στείλει. Και εγώ το έστειλα, το έκανα αντιγραφή, το έστειλα και την ώρα μου σβήνει το προφίλ μου, πενεργοποιείται τελείω, δεν μπορούσα καν να μπω. Μου είχε αλλάξει κωδικού, τα πάντα όλα. Και ανέβαζε ιστορίε στο Instagram, λε και ήμουν εγώ. Έκανε συναλλαγέ μέσω του προφίλ μου και ζήταγε από του followers μου να του στείλουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην τάδε τράπεζα και κάποιοι τα στείλανε, δεν τα πήραν και ποτέ πίσω. Η αύξηση σε ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ραγδαία και το ίδιο και τα κρούσματα απάτης με τους ποντικούς του διαδικτύου να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να πείθουν τα θύματα τους και να αποσπάσουν χρήματα κυριολεκτικά με λίγα κλικ χωρίς να κινούν υποψίες.